40 βαθμούς έξω, φανταστείτε, μέσα στο αεροδρόμιο με τόσο κόσμο, πόσους βαθμούς έχει. Ατμόσφαιρα θερμοκηπίου καταγγέλουν ταξιδιώτες και εργαζόμενοι ότι επικρατεί στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Έχουν τόσοι εργαζόμενοι εκεί μέσα και τόσοι άνθρωποι που ταξιδεύουν και έχουν πληρώσει εισιτήριο και είναι αναγκασμένοι από την ώρα που θα πούνε μέσα στο αεροδρόμιο μέχρι να βγουν έξω, το οποίο είναι παραπάνω από μισή ώρα, να είναι μέσα σε μια κατάσταση απόρριτη. Με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει ώρα με την ώρα όλο και πιο ψηλά, ταξιδιώτες και εργαζόμενοι κινδυνεύουν από θερμοπληξία. Ενώ το κύμα καύσωνα έχει ήδη ξεκινήσει να σαρώνει τη χώρα μας και ενώ βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, η κατάσταση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης είναι πραγματικά ασφυκτική, καθώς οι ψυχτικές μονάδες βρίσκονται εκτός λειτουργίας λόγω προβλήματος, με επιβάτες και εργαζομένους να κάνουν παράπονα για την υψηλή θερμοκρασία εντός του κτηρίου. Η κατάσταση είναι κάτι χειρότερο από τραγική. Ο εξαερισμός δεν λειτουργεί περίπου στις μισές εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, που σημαίνει ότι μέσα σε πολύ μεγάλες αίθουσες είναι στιβαγμένοι μπορεί και χιλιάδες επιβάτες, παράλληλα με το προσωπικό που είναι εκτεθειμένο μπροστά σε τόσο κόσμο και αναγκάζεται να δουλεύει με μικρά ανεμιστηράκια μπροστά στο γραφείο του. Πώς ήταν η ατμόσφαιρα μέσα? Ζεστά, πάρα πολύ ζεστά. Είναι πάρα πολύ ζεστά και έχει πάρα πολύ κόσμο. Επίσης, δεν παρατηρείς τίποτα σε σχέση με τον COVID. Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων που έσπευσε σήμερα στο αεροδρόμιο για να διαπιστώσει το μέγεθος του προβλήματος, οι εκατοντάδες ταξιδιώτες στιβάζονται ο ένας δίπλα στον άλλο, αποτελώντας βραδιφλεγή υγειονομική βόμβα. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο κορνοπάρτι η αίθουσα των αναχωρήσεων. Στιβαγμένος κόσμος, εκατοντάδες μπροστά στους εργαζόμενους, χωρίς καν τον απαραίτητο εξαίρεσμο. Είναι πάρα πολύ αποπνιστική η ατμόσφαιρα, διότι βρεθήκαμε να φεύγουμε γύρω στα 200 άτομα μαζεμένα και μάλιστα ένας ηλικιωμένος ξένος παραμιλούσε εκεί πέρα και που δεν μπορούσε να αυτό. Οι εργαζόμενοι σε άθλια κατάσταση. Την ώρα που η πολιτεία ανακοινώνει μέτρα για την αποφυγή της θερμικής καταπώνησης, οι συνθήκες που διαμορφώνονται στο δεύτερο σε επισκεψιμότητα αεροδρόμιο της χώρας είναι απαράδεκτες για ταξιδιώτες και εργαζόμενους. Μιλάμε για καταστάσεις πρωτοκοσμικών συνθήκων.